Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βροχερή η Θεσσαλονίκη σήμερα. Χαμηλή η θερμοκρασία για πρώτη φορά. Το πρωί είχε 2 βαθμούς πάνω στο πανόραμα και κάτω στην πόλη είχε 3 βαθμούς. Βροχερός ο καιρός βεβαίως. Οι θερμοκρασίες αυτές για πρώτη φορά είναι τόσο χαμηλές μετά από 2 μήνες. Διότι ο Θεούλης λυπήθηκε τις τσέπες των φτωχών Ελλήνων και σου είπε για να κάνουμε λίγο οικονομία στους Έλληνες, γιατί οι τιμές της ενέργειας, εκτός ότι είναι ακριβές, είναι και ληστρικές. Και όπως έχετε αντίρρηση ότι είναι ληστρικές οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, από αυτούς οι οποίοι μας κυβερνούν και όλους από αυτούς που είναι στη Βουλή, που τους βλέπω σήμερα και χθες να αγορεύουν και να λένε την ιστορία της ζωής τους, ας έρθει να τα συζητήσει με εμάς που δεν είμαστε πολιτικοί και ξέρουμε να λέμε την αλήθεια γύρω από τα οικονομικά εντελώς διαφορετικά. Σήμερα άρχισα να καταβάλλω και συντάξεις και διαπίστωσα ότι τόση διαφήμιση που έγινε από τα τηλεοπτικά υποκαταστήματα του Μεγάλου Μαξίμου δεν είναι καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όταν λέμε αυξάνονται οι συντάξεις, αυξάνονται οι συντάξεις. Έπρεπε λοιπόν να μας πούνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ενημερώναν και κοροϊδεύαν τον κόσμο ότι οι συντάξεις δεν θα αυξηθούν σε όλους. Εμφανίσανε μια προσωρινή διαφορά, προσωπική διαφορά, η οποία φαίνεται ότι προέρχεται από τον νόμο Κατρούγκαλ, από ό,τι λένε, η οποία δείχνει κάτι μπερδεμένα πράγματα, με αποτέλεσμα να μου πρωί-πρωί σήμερα να παίρνουν τηλέφωνο και να μου πούν πάρα πολύ ότι η σύνταξή του, σε άλλου αυξήθηκε η λιλιπούτια, σε άλλου δεν αυξήθηκε κανένα καθόλου, σε άλλου αυξήθηκε 10 ευρώ κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ξεκαθαρίσει η αγαπητή μα κυβέρνηση, διότι πρέπει να καταλάβουμε ακριβώ τι συμβαίνει και υπό ποια λογική θα αντιμετωπίσουμε καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν σχέση με πραγματικότητα. Οι συντάξεις δεν ξέρω για ποιους αυξήθηκαν, αλλά όταν υπάρχει προσωρινή διαφορά, υπάρχουν Έλληνες πολίτες οι οποίες δεν θα πάρουν αύξηση σύνταξη. Ξεκαθαρισμένα πράγματα. Τι θα πει προσωπική διαφορά. Φταίει γι' αυτό ο Μασούτης, ο νόμος Κατρούκαλου. Αυτός φταίει. Μήπως φταίει η Τρόικα. Όταν ήταν υπουργός ο Κατρούγκαλος, τότε έγινε η διαταγή της Τρόικας και ειδικά με συντάξει. Δεν φταίει ο Κατρούγκαλος που συνέχεια τον ηρωνεύεστε και τον κάνετε. Φταίει η δουλοποίησή μας, η οποία έχει σχέση με την ευρωπαϊκή κοινότητα και τα μνημόνια. Με μία αιχμή κρυμμένη μεταξύ πολλών πληροφοριών, η οποία θίγει την ποιότητα των θεσμών στην Ελλάδα, βασικά του θεσμού της δικαιοσύνης, ο οποίος αποδεικνύεται διάτριτος με το πρόσφατο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Υπάρχει ένα οίκος στο εξωτερικό, ο οίκος αξιολόγησης Μούντις, ο οποίος αναλύει την πρόοδο στην εκταμίευση και εκμετάλλευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, από το οποίο θα πάρουμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ειδικότερα, αφού αναλύει το ρόλο των μεταρρυθμίσεων στη διαδικασία εκταμίευσης των κονδυλίων, η Μούντις επισημαίνει ότι εκτός από αυτές τις προκλήσεις, η διαχείριση των έργων και η διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων θα μπορούσαν να επιβραδύνουν το ρυθμό με τον οποίο ωραίουν αυτά τα κεφάλαια στις χώρες οικονομίας. Στην Ισπανία πληροφορούμε ότι επιχειρηματικές οργανώσεις και περιφερειακές κυβερνήσεις έχουν επικρίνει την εθνική κυβέρνηση και είναι πολύ αργή η ιδιοχέτευση των κονδυλίων σε επενδυτικά έργα. Στην Ιταλία έχει δαπανηθεί λιγότερο από το 1% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος σε σύγκριση με τον αρχικό στόχο μέχρι τέλος του 2022. Χαμηλές βαθμολογίες για την ποιότητα των θεσμών μπαίνουν και σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Ελλάδα, υποδηλώνοντας ότι και αυτές θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν παρόμοια εμπόδια σύμφωνα με αυτά τα οποία αναφέρει η Μούντις. Η ανάπτυξη του Ταμείου Ανάκαμψης, κυρίες και κύριοι, της Ευρώπης μετά την πανδημία έχει προχωρήσει καλά από τότε που έγινε η πρώτη πληρωμή σύμφωνα με τη Μούντις πριν από ένα χρόνο. Οι περισσότεροι από τους μεγαλύτερους αποδέχτες σε σχέση με το μέγεθος των οικονομιών τους βρίσκονται σε γενικές γραμμές σε καλό δρόμο όσον αφορά τους ενδεικτικούς στόχους για να ζητήσουν πληρωμές που περιγράφονται σε εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Τα σημαντικά κονδύλια που είναι διαθέσιμα για τους μεγαλύτερους αποδέχτες σε συνδυασμό με τις διορθωτικές και μεταρρυθμίσεις, με τις οποίες συνδέονται, προσφέρουν ένα πιθανό μερικό αντίβαρο στην τρέχουσα οικονομική επιβράδυνση και στις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό ορισμένων που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ενεργειακή κρίση. Η σταθερή πρόοδο
Όσον αφορά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων και την εκμετάλλευση των κονδυλίων και στην υλοποίηση των σχετικών επενδυτικών σχεδίων, αποτελούν επομένως σημαντικούς στόχους για τη στήριξη της οικονομικής ισχύως των μεγαλύτερων αποδεκτών της συγκεκριμένης χρηματοδότησης. Επιπλέον, οι επαναλαμβανόμενες καθυστερίες στην υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ικανότητα των κυβερνήσεων να έχουν πρόσβαση στο διαθέσιμο ποσό χρηματοδότησης πριν από την καταληκτική ημερομηνία που είναι στο τέλος του 2026. Οι περισσότεροι μεγάλοι δικαιούχοι βρίσκονται μέχρι στιγμής σε γενικές γραμμές σε καλό δρόμο. Η πρόοδος θα μπορούσε να γίνει πιο δύσκολη το 2023 και πέραν λόγω της Ουκρανικής κρίσης. Πολλά από τα ορόσημα που έχουν επιτύχει οι κυβερνήσεις μέχρι στιγμής βασίστηκαν σε μεταρρυθμιστικά μέτρα που υιοθετήθηκαν από την έναρξη της πανδημίας και τα οποία συμπεριλήφθηκαν αναδρομικά στο ΕΣΠΑ τους. Για να ξεκλειδώσουν τις μελλοντικές πληρωμές, οι κυβερνήσεις θα πρέπει όλο και περισσότερο να σημειώσουν πρόοδους σε νέους τομείς και να είναι πιθανόν πιο αμφιλεγόμενοι. Δεν θέλω να φέρω τα παράδειγμα άλλων χωρών, αλλά η Ρουμανία έχει ορισμένα προβλήματα σχετικά με τη συνολική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Η Ιταλία έχει δεσμευτεί να προχωρήσει σε δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Στην Ελλάδα, το μόνο το οποίο ακούμε είναι πως γίνεται μια γκρίνια μεταξύ των κομμάτων σχετικά με τις παρακολουθήσεις των πολιτικών, τις παρακολουθήσεις στρατιωτικών και γενικά σχετικά με τις παρακολουθήσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την δημοκρατία. Ο πολύ υψηλός ρυθμός πληθωρισμού που υπάρχει στη χώρα μας κινδυνεύει επίσης να περιπλέξει την υλοποίηση πολλών έργων που έχουν πραγματοποιηθεί και έχουν κοστολογηθεί από τις κυβερνήσεις μεταξύ 2020-2021, αλλά δυστυχώς κανένα από τα έργα αυτά δεν έχει αρχίσει, για να δούμε και εδώ στην Ελλάδα ότι γίνονται έργα. Θα μου πείτε ποια έργα να δούμε στην Ελλάδα όταν οι δρόμοι στη Θεσσαλονίκη και νομίζω και σε άλλες πόλεις χοροπηδάνε στην κυριολεξία, λες και βρισκόμαστε σε τσίρκο. Η αύξηση του κόστους δανεισμού των έργων και των κυβερνήσεων θα μπορούσε να αυξήσει τη συζήτηση και τα δάνεια προσφέρει στις περισσότερες χώρες που έχουν επιλέξει μέχρι στιγμής να ξεκαθαρίσουν ορισμένα θέματα. Συνολικά υπάρχει μια εντονότατη δανειακή χρηματοδότηση, μιλάμε για διαθέσιμα, αλλά μέχρι σήμερα μόνο η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Κύπρο έχουν ζητήσει δάνεια περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια, τα οποία ακόμα δεν έχουν διεκδικηθεί. Πρέπει κυρίες και κύριοι να καταλάβουμε ότι όταν μιλάμε για δάνειο σε αυτή τη χώρα, τότε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Θα ήθελα επίσης να σας αναφέρω ένα ρητό που υπάρχει στην Ιαπωνία και λέγεται Φούμιο Κισίντα. Αυτό το Φούμιο Κισίντα έχει σχέση με το πληθυσμιακό μέλλον της Ιαπωνίας. Δηλώνουν στις Ιάπωνες στα ίσια, δημοσίως και χωρίς κανένα φόβο, οι Ιάπωνες πολιτικοί είμαστε στο χείλος του γκρεμού λόγω υπογεννητικότητος. Πάνε να πει λοιπόν ότι δεν γεννάνε στην Ιαπωνία και ανησυχούν ιδιαίτερως ότι μειώνεται ο πληθυσμός. Ενώ εδώ το Ελληνίδες Έλληνες που λέγαν όλοι οι πολιτικοί αντικατεστάθη από τον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας συμπολίτες μας, και φαίνεται ότι γίνονται προσπάθειες να ενσωματωθούν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν σχέση με το μουσουλμανισμό, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι οι παράνομοι μετανάστες που γεμίσαν την Ελλάδα, να ενσωματωθούν, να αποκτήσουν την εθνικότητα του Έλληνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η πραγματική λέξη Έλληνας σε πάρα πολλά χρόνια θα είναι μόνο για την ιστορία, για την αναφέρουμε και για την πραγματικότητα. Απ' την άλλη μεριά, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, το πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αντώναρος, κάλεσε επισήμως με μια ενάρτηση την οποία έκανε, με μια ενδιαφέρουσα πολιτική ενάρτηση, είπε ότι αφού σχολίασε την πολιτική σύψη των τελευταίων ετών, είπε ότι μόνο ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαρής μπορεί να απελευθερώσει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό βέβαια δείχνει πως η καραμαλική πτέρυγα είναι αποφασισμένη να τελειώσει με τον κύριο Μητσοτάκη, προφανώς μετά τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών. Μόνο ένα πρόσωπο, δήλωσε ο κύριος Αντώναρος, μπορεί να λύσει αυτό το θέμα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Μόνο ένα πρόσωπο μπορεί να απελευθερώσει τη Νέα Δημοκρατία από το ασφιχτικό παρακρατικό εναγκαλισμό Μητσοτάκη. Και αυτό το πρόσωπο όλοι γνωρίζετε ότι είναι ο Κώστας Καραμαλής. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο το πρωί.